Μεγάλη έκταση πυρκαγιά σε 4 διαφορετικά μέτωπα βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στο νησί της Θάσου, ενώ ήδη με εντολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου Θάσου δόθηκε εντολή για άμεση εκένωση του ορεινού κατάφυτου οικισμού του Καζαβιτίου Πρίνου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, λόγω των κεραυνών που έπεφταν στην περιοχή τα ξημερώματα, ξέσπασαν πυρκαγιές σε 4 διαφορετικά μέτωπα και ειδικότερα στο Ραχώνι, τον Πρίνο, τις Αλικές και τα Λιμενάρια, δυσχεραίνοντας το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης. Στη Θάσο επιχειρούν 106 πυροσβέστες, 53 άτομα πεζοπόρο τμήμα, ενώ έχουν στείλει υδροφόρες και δήμοι. Ρήψεις από αέρος πραγματοποίησαν 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Σε συναγερμό βρίσκεται ο Δήμος Θάσου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς και προς άλλους ορεινούς οικισμούς. Ο Δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζιεμανουήλ, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν έκρυψε την ανησυχία του για την εξέλιξη της φωτιάς, καθώς όπως είπε, οι αιστείες είναι πολλές και δύσκολα μπορούν να τεθούν σε έλεγχο. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές είναι μεγάλες, καθώς ζωντανεύουν μνήμες του 1985, όταν από πυρκαγιά καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος του δασικού πλούτου του νησιού. Να επικοινωνήσουμε με τους δικούς τους επάνω, μικρό Καζαβίτη και μεγάλο Καζαβίτη, παρακαλούν να εκτελώσουν το χωριά. Να ειδικευθούν να αφούν από το χωριό. Όσοι κάτοικοι μπορούν να επικοινωνήσουν με δικούς τους επάνω, με μικρό Καζαβίτη και μεγάλο Καζαβίτη, να αφούν από το χωριά. Οι πυρκαγιές και στα 4 μέτωπα ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε δασικές ορεινές περιοχές. Για τις ανάγκες της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, πυροσβεστικές δυνάμεις μετακινήθηκαν από την Καβάλα και την Ελευθερούπολη νωρίς το πρωί με κατεύθυνση το νησί της Θάσου.